Βρισκόμαστε στους πύργους Εορδέας του νομού Κοζάνης, σε ιδιόκτητο αγρό μηλιάς με σύστημα υπέρπυκνο μονόκλωνο, όπου ο γεωπόνος κύριος Σιδηρόπουλος Γεώργιος θα μας δείξει το κλάδεμα καρποφορίας σε διάφορες ηλικίες δέντρων αυτού του συστήματος. Βρισκόμαστε σε ένα κτήμα μηλιάς ενός έτους, όπου θα δείξουμε λιγάκι τον τρόπο διαμόρφωσης των δέντρων. Το συγκεκριμένο κτήμα, το συγκεκριμένο δέντρο, είναι η ποικιλία Κιμροάτ σε υποκείμενο 9. Συνήθως τα φυτά τα οποία μας έρχονται από το φυτώριο, συνήθως είναι διακλαδισμένα. Άρα λοιπόν οι παρεμβάσεις οι οποίες θα κάνουμε εδώ, ώστε να δημιουργήσουμε το σχήμα, βέβαια σχήμα μπορεί να δώσουμε οποιοδήποτε έτσι στο δέντρο. Για τη συγκεκριμένη όμως για να είναι παραγωγική, θα πρέπει να δώσουμε το κατάλληλο σχήμα ώστε να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό σκελετό, όπου πάνω εδώ θα φέρει τη βλάστηση και την καρποφορία. Άρα λοιπόν στο ξεκίνημα θα λέγαμε ότι οι παρεμβάσεις όπως σας έχω πει είναι πάρα πολύ λίγες. Γιατί το πρώτο ξεκίνημα που θα κάνουμε δηλαδή είναι ότι θα πρέπει να το τεμαχίσουμε σε έναν οφθαλμό στην κορυφή στο 50%, και αν υπάρχουν ανθοφόροι οφθαλμοί έτσι μπαίνουμε στη διαδικασία της τύφλωσης, ώστε από κάποιον εύρωστο βλαστοφόρο οφθαλμό να μας δώσει την ανάπτυξη προς τα πάνω. Και όπως έχουμε πει, έτσι θα πρέπει να ανοίξουμε την δίωδο διαφυγή δηλαδή του νερού, να ανοίξουμε δηλαδή την κάνουλα, ώστε να μπορούν να διευθυνθούν μέσα από τους σωλήνες έτσι, του δέντρου, να ιδιωτηθούν το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία. Από εκεί και μετά, οι μόνες παρεμβάσεις είναι η αφαίρεση κάποιων βλαστών οι οποίοι μας δημιουργούν προβλήματα ή σκιάζουν το ένα το άλλο, όπως παραδείγματος χάρη εδώ. Πάντα βέβαια αφήνουμε ένα τακουνάκι για να πάρουμε για την επόμενη χρονιά. Οι παρεμβάσεις οι οποίες κάνουμε είναι πάρα πολύ λίγες από ό,τι βλέπετε. Έτσι, οι περισσότεροι είναι αιτήσιοι, θα τους διαχειριστούμε βέβαια και την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν έχει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ λίγες δεδομένου ότι δεν έχουμε πάρα πολλούς βλαστούς. Έτσι. Εδώ που υπάρχουν δύο παραδείγματος χάρη βλαστοί εδώ στην περιοχή, αφήνουμε τον έναν έτσι και το σταματάμε εδώ, και εδώ βέβαια κλαδεύουμε την κορυφή κάτω το 50% ώστε κάποιος εύρωστος βλαστοφόρος οφθαλμός να μας δώσει καρπούς προς τα πάνω. Οι υπόλοιποι τα αφήνουμε έτσι όπως έχει, δεν το πειράζουμε καθόλου. Άρα λοιπόν και τον επόμενο χρόνο βέβαια η διαχείριση είναι πάρα πολύ λίγη. Βρισκόμαστε σε ένα κτήμα στο δημοτικό διαμέρισμα των πύργων, σε ένα κτήμα μηλιάς, όπου εδώ το υποκείμενο είναι σε μία 9 και η δε ποικιλία είναι η Super Jeff. Μιλάμε για την υπερπυκνή φύτευση, άρα μιλάμε για ένα κλάδεμα καρποφορίας σε μια παραγωγική ηλικία δέντρων, όπου βέβαια διαφοροποιείται όσον αφορά με τις άλλες μεθόδους κλαδέματος όσον αφορά των σποροφύτων. Και αυτό γιατί τα δέντρα αυτά μπαίνουν πολύ γρήγορα σε καρποφορία, άρα η διαμόρφωση θα πρέπει να γίνει πολύ πιο νωρίς, και η παραγωγικότητά του δεν μπορεί να κρατήσει παραπάνω από 10-15 χρόνια, 15 χρόνια, και βέβαια αυτό εξαρτάται από τις καλλιεργητικές φροντίδες που κάνει ο παραγωγός. Κλάδεμα. Με την έννοια κλάδεμα είναι ότι αφαιρούμε μέρος τμήματα από το δέντρο, πάντα με σκοπό να δημιουργήσουμε στην αρχή έναν ισχυρό σκελετό που θα φωτίζεται, θα διαμορφώσουμε έτσι δηλαδή το δέντρο μας ώστε να φωτίζεται, να αερίζεται καλά και να γίνονται όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες με το καλύτερο δυνατό. Υπάρχουν στη συγκεκριμένη τώρα εδώ καλλιέργειά μας, η καρποφορία, έτσι. Βασικό βέβαια είναι ότι θα πρέπει να το ξέρουμε ότι η μηλιά καρποφορεί σε μόνιμα καρποφορά όργανα, και σε καλύτερης ποιότητας βέβαια καρπούς τους παίρνουμε σε 2 ετών βλαστούς. Άρα λοιπόν η φιλοσοφία, κατά νου δηλαδή θα πρέπει να έχουμε, ότι θα πρέπει ένα μέρος του τμήματος του δέντρου θα πρέπει να το ανανεώνουμε, ένα άλλο μέρος θα πρέπει να διατηρήσουμε βλαστούς 2 ετών,
Ένα τρίτο μέρος θα πρέπει να διατηρούμε ευλαστούς ενός έτους όπου θα τους αξιοποιήσουμε για την επόμενη χρονιά, γιατί υπάρχει εδώ το πρόβλημα κυρίως στη Μηλιά, το πρόβλημα της πανευτοφορίας, άρα λοιπόν θα πρέπει να το δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, γι' αυτό και θα πρέπει να προνοήσουμε για την επόμενη χρονιά από βλαστούς ενός έτους που θα πάρουμε την επόμενη καρποφορία στο 2 ετών και πάνω. Λοιπόν, το κλάδεμα σε όλα τα προφόρα δέντρα ξεκινάει από την κορυφή. Φανταστείτε ότι αυτό το δέντρο, ότι έχει από τον κεντρικό κορμό έχει τους σωλήνες, όπου μέσα από αυτούς τους σωλήνες έτσι διέρχονται το νερό με τα θρεπτικά άλατα. Άρα λοιπόν η κορυφή, φανταστείτε ότι για να διοχετηθεί το νερό προς τα πάνω θα πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή κάνουλα επάνω. Άρα λοιπόν η κορυφή θα πρέπει να συντμιστεί σε έναν βλαστοφόρο κατά το 50% του μήκους της κορυφής. Τα μάτια, αν υπάρχει ενδεχόμενο και είναι αθωφόρα, τυφλώνονται γύρω από την περιοχή. Και βέβαια βασικός σκοπός είναι ότι θα πρέπει εδώ η κορυφή να έχει το ίδιο πάχος από ό,τι έχει εδώ στη βάση. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την κορυφή, τεμαχίζουμε σε ένα βλαστοφόρο, ανοίγουμε δηλαδή την κάνουλα όπου θα διοχετεύονται έτσι το νερό με τα θρεπτικά στοιχεία στην κορυφή. Από εκεί μετά, έτσι, σαν ξεκίνημα θα λέγαμε ότι είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η ανανέωση, θα πρέπει να πάρουμε δηλαδή για την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν ένα 30% θα πρέπει να αφαιρεθούν μεγάλα κλαδιά, όπως παραδείγματος χάρη εδώ, σε αυτήν εδώ, ότι αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί, αφήνοντας βέβαια ένα κομμάτι τακούνι, έτσι. Ένα μέρος τμήμα όπου οφθαλμοί, λαθάνοντας οφθαλμοί θα μας δώσουν μια καινούργια βλάστηση. Άρα λοιπόν ένα 30%, στην ουσία δηλαδή εδώ θα δούμε, θα πρέπει να αφαιρέσουμε 1, 2, 3, 4, 5. Άρα λοιπόν ένα 30% θα πρέπει να πάρουμε για την επόμενη χρονιά. Ένα άλλο 30% είναι ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον βλαστούς 2 ετών, από όπου θα πάρουμε και την καρποφορία. Βασικό όμως θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί αν θα παρατηρήσουμε εδώ πέρα, ο παραγωγός έχει κάνει την τομή εδώ, με αποτέλεσμα να χτυπήσει εδώ μια καινούρια βλάστηση και αυτό το κομμάτι εδώ να παραμείνει άδειο, να μείνει κενό. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Μας ενδιαφέρει η καρποφορία να βρίσκεται στον κεντρικό κορμό. Και είναι λογικό, γιατί όσοι τομές κάνουμε, άρα θα έχουμε και βλάστηση και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να απομακρύνουμε την καρποφορία από τον κεντρικό άξονα. Μας ενδιαφέρει να είναι εδώ και αυτό είναι λογικό, γιατί όσο απομακρύνεται τόσο περισσότερο καταπονείται το δέντρο, τόσο λιγότερα θρεπτικά στοιχεία, γιατί φανταστείτε μία τομή εδώ, δεύτερη τομή εδώ και αν συνεχίζουν να κάνουν και εδώ μία τομή, έτσι θα συνεχίσει να προεκτείνεται και να απομακρύνεται η καρποφορία. Άρα λοιπόν όσο απομακρύνεται τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα. Τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε στον κεντρικό κορμό. Και βέβαια, όπου υπάρχει πυκνή φύτευση, όπου υπάρχουν πυκνά για να μην σχοιάζονται, γιατί ένας από τους βασικούς σκοπούς του κλαδέματος ποιο είναι? Να υπάρχει ο φωτισμός, να υπάρχει ο αερισμός. Άρα λοιπόν, ό,τι φωτίζεται, εκεί παράγονται και τα καλύτερες ποιότητας προϊόντα. Έτσι. Άρα λοιπόν, αφήνουμε ένα 30% βλαστούς σε 2 ετών. Και αιτήσεις βλαστούς, εδώ δεν βλέπω αρκετούς αιτήσεις βλαστούς για στον παραγωγό. Άρα λοιπόν και ένα άλλο 30% θα υπάρχουν αιτήσεις βλαστοί επάνω στο δέντρο για να πάρω καρποφορία την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν ένα 30% θα πρέπει να ανανεώσω, ένα 30% θα πρέπει να έχω διαιτής βλαστούς από όπου θα πάρω την καρποφορία, ένα άλλο 30% θα πρέπει να έχω αιτήσιους βλαστούς, και μας μένει ένα 10% όπου εδώ αρχίζει και γίνεται ο καθαρισμός. Δηλαδή, εδώ παραδείγματος χάρη, βλέπετε έχει κάνει τομή εδώ ο παραγωγός, εδώ αρχίζουν και μπλέκονται, θα πρέπει να αφαιρεθεί εδώ ένα
λιγότερο να καταπονείτε, γιατί σε ευθεία έτσι θα έχουμε καλύτερη ποιότητα. Εδώ βέβαια υπάρχει πάρα πολύ καρποφορία. Εκεί πάνω δεν φτάνω και εκεί θα πρέπει να τεμαχιστεί λιγάκι. Όσον αφορά στο προηγούμενο δέντρο, είδαμε ότι ο παραγωγός δεν είχε πολλούς ετήσιους βλαστούς για την επόμενη χρονιά. Βέβαια εκεί η διαχείριση θα μπορούσε να γίνει, δεν μπορούμε να κλέψουμε λίγο πιο αυστηρό ώστε να δημιουργήσουμε για την επόμενη χρονιά, να δημιουργήσουμε ετήσιους βλαστούς και έτσι λοιπόν να έχουμε συνεχή καρποφορία. Σε αυτό εδώ το δέντρο βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί ετήσιοι, οι οποίοι βέβαια κλαδεύτηκαν έτσι σε οριζόντια και να υπάρχει μία ευθεία. Μην έχουμε διακλαδώσεις. Βέβαια εδώ ο παραγωγός δημιούργησε και μετέφερε, είναι από τα λάθη τα οποία γίνονται, μετέφερε, το κλάδεμα έγινε εδώ και επέκτηνε την καρποφορία προς αρκετά μεγάλη απόσταση. Άφησε δηλαδή ένα κενό εδώ μέσα. Λογική και φιλοσοφία στα μονόκλωνα είναι ότι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον κεντρικό κορμό βρίσκεται την καρποφορία, εκεί έχουμε και τις καλύτερες ποιότητες καρπών. Έτσι, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε αρκετούς ετήσιους βλαστούς, όπου αυτούς θα τους διαχειριστούμε για την επόμενη χρονιά. Θα είναι δηλαδή τα καρποφόρα όργανα μας, δεδομένου ότι, όπως έχουμε πει, ότι η μηλιά καρποφορεί σε βλαστούς 2 ετών και πάνω. Εδώ βρισκόμαστε σε έναν άλλον οπορώνα, όπου εδώ μπορούμε να δούμε λιγάκι χαρακτηριστικά κάποια λάθη τα οποία έχει κάνει ο παραγωγός εδώ πέρα όσον αφορά με το κλάδεμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί φεύγουμε από την κεντρική ιδέα ότι η καρποφορία θα πρέπει να είναι κοντά στον κεντρικό κορμό. Και βλέπετε τις αποστάσεις οι οποίες έχει κάνει τις τομές, με αποτέλεσμα να απομακρύνει τόσο δυνατόν σε μεγαλύτερη απόσταση έτσι, η καρποφορία μας. Αυτό είναι το λιγότερο βέβαια, γιατί όσο απομακρύνεται η καρποφορία και βλέπουμε ότι υπάρχουν και σε πυκνή, με αρκετή μεγάλη πυκνότητα, που έχει σαν αποτέλεσμα το ένα από τους βασικούς σκοπούς τους οποίους θέλουμε στο κλάδεμα να επιτύχουμε είναι ο καλός φωτισμός και ο καλός αερισμός. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτό θα βγάλει φιλική επιφάνεια, θα σκιάζει ειδικά την κάτω επιφάνεια. Και ένα άλλο λάθος ότι εδώ αφήνουμε μεγάλα κλαδιά. Α, λοιπόν, ο ίδιος από πού θα μπει εδώ. Να λοιπόν, τεράστια λάθη. Βλέπετε ότι έχει κλαδέψει εδώ, το έχει κάνει τομή. Εδώ από ένα αυτό θα μας ξαναδώσει ένα καινούργιο βλαστό. Οπότε θα αρχίσει να απομακρύνεται όσο δυνατόν περισσότερο από τον κεντρικό κορμό. Είναι τα λάθη τα οποία γίνονται κατά το κλάδεμα.